Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Pressing, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12, με τους Στέργιο Αναστασιάδη, Γρηγόρη Ατρίδη, Βασίλη Σαμπράκο και Πάρη Τσελεπίδη. Πολύ καλημέρα. Να είναι σύν ή να είναι στο μηδέν. Τουλάχιστον να μην είναι στο μείον. Να μην είναι στο μείον και να μην είναι εις βάρος της οικογένειάς μας, Πάρη, όλο αυτό. Γενικά ο τζόγος. 100%. Και της ψυχολογίας μας και της διάθεσής μας. Πρώτα απ' όλα. Και είναι άδικο, φίλε Ντίμη, να τα ρίχνεις στον Πάρη, γιατί και εγώ για διπλό Ολυμπιακού έκανα λόγο χθες. Έτσι το είδα, είναι μου άρεσε. Είναι άδικο. Και πολλοί κόσμοι ακόμα. Να καφέ και να βλέπεις όλη την ώρα το κινητό σου και να κάνεις refresh άμα κολλάει η εφαρμογή. Και να μην ασχολείσαι με τον εαυτό σου και την παρέα σου. Όλα θέλουν μέτρο, Πάρη. Όλα. Όλα. Οι ομάδες, η θρησκεία, τα αυτοκίνητα, ο τζόγος, το έξω, το μέσα, όλα θέλουν μέτρο. Είναι θέμα ισορροπιών. Είναι επόμενο αυτό και το γνωρίζω πολύ καλά και το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά επίσης, ότι δεν πρόκειται να πει κανείς «Α, μπράβο, δώσανε 3-31 το Μαϊάμι», «Α, μπράβο, δώσανε πρώιμη πληρωμή το 2-49 του ΠΑΟΚ στο Βόλι». Αλλά τώρα άμα δεν βγει κάτι, μα δες το, δες το και από τον εαυτό μας. Δηλαδή θυμόμαστε όλοι τις κατάρες που έχουμε ρίξει σε ομάδες που έχουν ισοφαριστεί στο 95. Δεν θυμόμαστε... Και βάζω τον εαυτό μου μέσα. Δεν θυμόμαστε τις φορές που πληρωθήκαμε στο 95. Το θεωρούμε υποχρέωση των ομάδων να βάζουν γκολ στο 95. Θυμόμαστε μόνο αυτά που έχουμε χάσει. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Δηλαδή φαντάσου κάποιος να έπαιξε over μισό γκολ στο Βόλος Πανέκο στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να μπαίνει το γκολ στα 15 δευτερόλεπτα για να μην έχουν μπει σε 45 συν 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο γκολ. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι όλα είναι μέσα στον κόλπο, για παράδειγμα, του παιχνιδιού και της διάθεσης και της ψυχολογίας και ούτω καθεξής. Πάρη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Πριν πάμε στα play-off, διάβαζα νωρίτερα τα 50 κόμματα που θα κατέβουν εκλογές. Είναι αριθμός ρεκόρ. Μόνο. Ναι, είναι διπλάσια. Να κατεβάσουμε και εμείς ένα, προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω. Δεν προλαβαίνουμε. Έπρεπε να είχαμε κινηθεί νωρίτερα. Το κόμμα Κότες, Πάρη, το ξέρεις? Πώς σου φαίνεται? Όχι. Ήρθε η ώρα να το μάθω, ε. Λοιπόν... Μάλιστα. Και το Κότες, ξέρεις τι είναι? Βλέπω το κόμμα τώρα. Έχει σήμα... Είναι αρχικά. Είναι αρχικά, ναι. Ναι. Είναι ένα... Έχει σήμα 3 κοτόπουλα, έτσι αρκετά μπαμπάτσικα. Είναι καπνιστικές ομάδες για την τέχνη και την οικαστική συγκρότηση. Είναι... Μάλιστα. Το κόμμα λοιπόν Κότες είναι ελληνικό πολιτικό κόμμα, το οποίο πήρε μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2009. Πρόεδρος του είναι ο Νίκος Λούβρος. Το κόμμα αυτό υπεραμείνεται των δικαιωμάτων των καπνιστών. Μάλιστα. Κάθε είδους. Δεν ξέρω. Πάντως στις εκλογές... νομίζω όχι. Τώρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Διαβάζω πάντως στις εκλογές έλαβε 1.353 ψήφους. Άσχημα. 50, είπες. 1.353. Και 52 είναι όλοι. Κάπου εκεί, ε. Έκανε διακοπή, Πάρη, για ξαναπες. Λέω 50, είπες ότι είναι όλα τα κόμματα. 50, και 52, ναι, είναι 38 νομίζω, κόμματα, 10 είναι κόμματα συνασπισμού και 2 ανεξάρτητοι κατεβαίνουν. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, να πούμε το πιο ενδιαφέρον επί του πρωινού. Έτσι είναι ότι σε 6 λεπτά στην ΕΠΟ χτυπάει η ημερομηνία του τελικού. Όπα. Μας τα πονίδα και γρηγόρης. Να διαλέξετε, να επιλέξετε. Έτσι, 19 του μηνός θα γίνει ο τελικός στο Πανθεσσαλικό, στην περίπτωση που δώσει το OK η αστυνομία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, πάμε παρακάτω. Είναι η πρόταση μάλιστα του Βόλου, έτσι, να γίνει ο τελικός στις 19 του μηνός. Και έχω την αίσθηση επίσης ότι είναι και το θέλω των δύο φιναλίστ, για να μην αλλάξουν τα ειστήρια τους οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει για να φύγουν. Ναι. Ή 19 ή 24. Δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία, το ξεκαθαρίζουμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν... Έτσι, για να τελειώνουμε και με το φωτεινό θεσμό των εκπλήξεων. Ναι. Πάει να τριανταρίσει λοιπόν το Food Plaza και να τα καταστήσει ακόμα περισσότερο. Επίσης να πούμε ότι ήταν τελικά σημαντικό λάθος αυτό το 2-22 που συζητούσαμε να το κερδίσει το Μαϊάμι τη σειρά. Παρά το 3-1, είδες ότι έγινε το 4-1. Mm-hmm. Τέλος η σειρά για τους Bucks που πάνε πρόωρες διακοπές. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά στις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο, ουσιαστικά σύγκρινε τον εαυτό του και με τον Μάικλ Τζόρνταν,
Έτσι, ντροπή. Μεταξύ άλλων όσον αφορά και τους τίτλους τους οποίους είχε κατακτήσει ο Τζόρνταν με τους Chicago Bulls. Έτσι, σε μια άλλη εποχή του μπάσκετ του NBA, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Πιο ωραία εποχή. Άλλο η εποχή του Τζόρνταν. Πιο διαφορετική. Πιο ωραία. Με παίχτες τους οποίους οι νυν παίχτες θα τους χαζεύανε, όπως και στην Ευρώπη. Και το που έχουμε πει και εμείς στο παρελθόν, ότι οι παίχτες που παίζαν κάποτε στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, θα μένανε με ανοιχτό το στόμα οι νυν παίχτες για να τους βλέπουν να παίζουν μπάσκετ. Και μην ακούω το αθλητικό, το ένα το άλλο, και ότι άλλαξε το μπάσκετ. Στο διατάφτο, το μόνο που άλλαξε είναι ο χρόνος της επίθεσης. Πάμε στο σήμερα. Έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η κυρία Τσαρούχα δεν έφταιγε σε τίποτα σε αυτή την ήττα του ΠΑΟΚ. Όχι. Στην Πάτρα, από τον Προμηθέα, δεν γίνεται στο σήμερα να βάζει ένας παίκτης 32 πόντους για να περιμένει να κερδίσει όταν δεν έχει τους υπόλοιπους άξιους παραστάτες του. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει θετική πολυφωνία. Mm-hmm. Μία επιλογή από την Ελλάδα υπάρχει. Έτσι, το 1,80 της ΑΕΚ θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κάνει το 1-1 απέναντι στο Περιστέρι και θα βγάλει αντίδραση και μετά από τον αποκλεισμό της από τη ΧΑΠΟΕΛ, αλλά και μετά από την ήττα που γνώρισε στο Περιστέρι, για να έχει περαιτέρω ενδιαφέρον η και σειρά. Και τα νέα μπαν που έχει βέβαια, πάλι, ναι, τα μπαν με την ΑΕΚ. Σωστά, και βασική επιλογή για να έχει αξία και το ποντάρισμά μας, απόδοση 3,56, δεν είναι κόμπο, είναι καθαρή νίκη. Πάω με την παρέα του Trey Young, πάμε με τα γεράκια να κάνουν το 3-3 απέναντι στην ομάδα των Boston Celtics, να ξαναπάνε τη σειρά στη Βοστόνη, να ισοπαρίσουν σε 3-3. Ατλάντα Hawks, Boston Celtics, η καθαρή νίκη είτε στην κανονική διάρκεια της παράταση για τα γεράκια στο υπερπολίτιμο και υπερδελεαστικό 3-56. Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Αύριο πάλι. Τα λέμε και πάλι αύριο, γιατί έχουμε και τα 7 σημεία να δώσουμε. Έτσι. Ήρθε η ώρα να κάνω το απόλυτο. Τέλος. 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 Λοιπόν, να το κάνεις. Λοιπόν. Μέχρι τέλους, λοιπόν. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλημέρα.